Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Μιχάλης Καραμαλάκης θα βρίσκονται το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο σε μια επίσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου. Η κατάσταση στον Εύρο με το νέο κύμα μεταναστών που συγκεντρώνονται στα σύνορα κρατά σε επιφυλακή πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελλάς. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει συναντήσεις της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας της Ελλάς τόσο στο κλειστό στάδιο στα δύο αωράκια όσο και στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Αντικείμενο υπηρεσιακά θέματα αλλά και συζήτηση για όλο το φάσμα των μέτρων τάξης και ασφάλειας στο νησί. Θέλουμε η φυσική και η πολιτική ηγεσία να έχει δει αντίληψη των προβλημάτων του κάθε νομού. Από μεριά μας θα επιδιώξουμε συνάντηση, να μεταφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ηρακλείου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη στην Ήπεθρο, μειώνονται οι περιπολίες, πάνω 50% έχουν μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παντού και προβλεπόμενη όπως θα έπρεπε αστυνομική παρουσία. Η επίσκεψη ωστόσο γίνεται εκ των πραγμάτων στη σκιά του νέου αιματηρού επεισοδίου στον ορεινό Μυλοπόταμο και τις προειδοποιήσεις συνδικαλιστών της Ελλάς για νέο άβατον. Η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από τον έλεγχο. Έχουν φτάσει στην κατάσταση προζωνιανών και απαιτείται καταστολή, όχι πρόληψη. Και δυστυχώς έχω εδώ αυτά τα καταγγέλαμε πριν ένα χρόνο, ότι βαδίζουν προς εκεί, αλλά η τοπική ηγεσία, ούτε η φυσική ούτε η πολιτική, πήρα μέτρα για το αντίθετο. Η κριτική που ασκείται τα τελευταία 24 ώρα είναι σφοδρή για τη σταδιακή υποχώρηση των αστυνομικών μέτρων τα τελευταία χρόνια σε ζώνες υψηλής παραβατικότητας όπως ο ορεινός Μυλοπόταμος. Οι συνδικαλιστές της Ελλάς με γνώση και εμπειρία της κατάστασης στην περιοχή δεν διστάζουν να επισημάνουν ότι το άβατον έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια στην περιοχή. Στα Ζωνιανά μπορείτε να μπείτε? Αν δεν γίνει οργανωμένη επιχείρηση, όχι, δεν μπορεί ένα περιπολίκο να πάει να κάνει την έρευνα. Είναι πολύ άσχημο. Γενικώς, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι φτάσαμε στην εποχή προζωνιανών και δυστυχώς δεν βλέπουμε λύση στο πρόβλημα το σχετικό. Το φαινόμενο της οπλοφορίας, της οπλοκρισίας δυστυχώς δεν έχει εξαλειφθεί, πλην όμως έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς όμως στην νοοτροπία ορισμένων μένει σαν έθιμο, το οποίο όμως δεν είναι έθιμο, είναι κάτι το οποίο αμαυρώνει και το κύρος και το όνομα της Κρήτης στην υπόλοιπη Ελλάδα.